Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα έχουμε την ιστορία μιας φίλης η οποία ρωτάει έτσι απλά πώς κάνω restart ψυχολογικά. Ένα ερώτημα το οποίο αφορά στην ψυχολογική επανεκκίνηση μετά που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει και έχουμε κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας. Θα διαβάσω την επιστολή της φίλης και θα τη σχολιάσω. Γεια σου Θέκλα μου, εύχομαι να σε πάντα καλά και εσύ το ίδιο και όλοι όσοι μας ακούνε. Θαυμάζω το δυναμισμό σου και αυτό μας το μεταδίδεις και σε όλους εμάς που σε παρακολουθούμε και σε αγαπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Μετά την ψυχοεκπαίδευση που μου προσφέρεις, σταμάτησα να παίρνω αντικαταθλιπτικά φάρμακα και μου έμαθε εσύ μέσα από τα βίντεο να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου και να ξεχωρίζω ποιο πραγματικά με αγαπάει γύρω μου. Έτσι, δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίζει με τα συναισθήματά μου όπω κάποτε που δεν ήξερα του τρόπου που χρησιμοποιούν οι τοξικοί άνθρωποι γύρω μου χρησιμοποιώντα ψυχολογικό πόλεμο. Η μάνα μου μέχρι και τα παιδιά μου μου έκαναν συστηματικά ψυχολογικό πόλεμο και του άφηνα να παίζουν με τα συναισθήματά μου. Πέρασα πάρα πολλά, όπως τελικά πολλοί κόσμος. Αυτό μαθαίνω μέσα από τα βίντεο. Έχω όμως μια ανάγκη και είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη. Σε παρακαλώ, αν κάποτε το θελήσεις κι εσύ, δίδαξέ μας πώς να ανασυγκροτηθούμε μετά από ψυχολογική εξουθένωση. Υπάρχει τρόπος να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να κάνουμε επανεκκίνηση εντός εισαγωγικών με ένα νέο εαυτό πιο δυνατό και να μην το κάνεις βίντεο, σε ευχαριστώ για όλα που ήδη κάνεις για μένα. Είναι πάρα πολλά. Εγώ ρώτησα κατευθείαν τη φίλη για ποιο λόγο σταμάτησε τα αντικαταθλιπτικά. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν λέω στα βίντεο ότι αν κάποιο χρειάζεται να παίρνει αντικαταθλιπτική θεραπεία πρέπει να τη σταματήσει. Και μου απάντησε, μου έκανα ζημιά στο γάμο μου. Δεν είχα καθόλου λύπητο και ο άνδρας μου είχε ερωτικές επιθυμίες και εγώ δεν είχα δεν το άξιζε να του στερώ τη σεξουαλική μας ζωή. Δεν θέλω να προκαλώ κακό στο γάμο μου. Επίσης, με τα αντικαταθλιπτικά, έβλεπα πολλούς εφιάλτες και τώρα που τα σταμάτησα, σταμάτησαν και εφιάλτες. Μου δίνει ο γιατρός μόνο κάτι για τον ύπνο που δεν μπορώ χωρίς αυτά. Και τη ρωτάω, τα έκοψες μόνη σου τα αντικαταθλιπτικά ή με τη βοήθεια του της ψυχιάτρου σου. Λέει το ανακοίνωσα στο ψυχίατρο μου και ενώ ήταν αντίθετος το δέχτηκε αλλά ακόμα με βλέπει. Έχει ένα χρόνο που σταμάτησα τον αντικαταθλιπτικά και σε αυτό το διάστημα έζησα πολύ φρικτά πράγματα. Μόνο στην αρχή σκέφτηκα να αυτοκτονήσω αλλά μετά που μίλησα μαζί σου σκέφτηκα ότι επιτέλους πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Μου είχε στείλει ένα mail η κοπέλα παλιότερα. Μου είχε θέσει κάποια ζητήματα και τη είχα δώσει κάποιε απαντήσει στον καιρό που ακόμη έπαιρνα mail. Μετά από αυτό ξεκίνησα να διδάσκομαι από σένα στο κανάλι σου. Κατάλαβα ποιος κάνει τι και τι κάνω εγώ. Ο άνδρας μου είδε τεράστια διαφορά πάνω σε μένα μετά την ψυχοεκπαίδευση και ακούει πολλά από αυτά που βάζω εγώ να ακούσω, από τα βίντεο και τα podcast δηλαδή. Μου είπε ότι μου έκανες πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έκανες δουλειά πάνω μου που κανένας δεν μπορούσε να κάνει. Ο ψυχίατρος μου αντιμετωπίζει τα δικά του προσωπικά θέματα και έτσι δεν τον πολύ ενοχλώ. Τελευταίως είχα πάρα πολύ θυμό για την ανακάλυψη του πραγματικού εαυτού της κυρίας που με γέννησε, της μάνας της εννοεί, και όταν το είπα στο ψυχίατρό μου, πάλι ήθελε να πάρω αντικαταθλιπτικά, ενώ είχα ζητήσει κάποιο ηρεμιστικό για λίγες μέρες. Αυτές που ανακάλυπτα πράγματα και ήμουν διαρκώς θυμωμένη αρνήθηκα και ξαναμπήκα στον αγώνα να διαχειριστώ το θυμό μου. Γι' αυτό σου ζήτησα αν μπορείς και θέλεις να μας κάνεις κανένα βιντεάκι ανασυγκρότησης του εαυτού μας. Πρέπει να προχωρήσω στη ζωή μου και να μην είμαι συνέχεια μπερδεμένη για όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Κουράστηκα. Μου λέει εδώ κάποιες λεπτομέρειε για την οικογένειά της, αλλά δεν θέλω να τις διαβάσω δημοσίως. Σε περίπτωση που ακούνε θα είναι φωτογραφική η περιγραφή των εγκληματικών πράξεων του αδερφού της, της μάνας της. Ο αδερφός της έχει προβεί σε εγκληματικές πράξεις, αλλά η μητέρα της καλύπτει όλες του τις πράξεις. Και έχει δημιουργήσει ζημιά και σε ένα παιδί του, η κοπέλα τον έχει καταγγείλει, έχει φυλακιστεί και αυτή τη στιγμή Φοβάται ότι όταν αυτό θα βγει από τη φυλακή μπορεί να τη βλάψει σωματικά. Και τη ρώτησα εγώ αν, αν είναι no contact με όλους αυτούς, με τη μάνα της, με τον αδερφό της, με τα παιδιά της, εφόσον και τα παιδιά της την απειλούν και μου γράφει χάρη σε ένα ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να σταματάμε τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα εάν ο γιατρός μας διαφωνεί με αυτό. Εάν παίρνουμε Αντικαταθλιπτική Θεραπεία και η αντικαταθλιπτική Θεραπεία έχει Παρενέργειες συζητάμε τις Παρενέργειες με τον γιατρό μας και ένας καλός ψυχίατρος θα μας συστήσει κάποια άλλη ε, μορφή Αντικαταθλιπτικών, κάποια άλλη Αντικαταθλιπτική Ουσία η οποία δεν θα έχει τις Παρενέργειες που έχει αυτή που παίρνουμε. Τώρα το ότι αντιμετωπίζει ο ψυχίατρος της κοπέλας πολλά προσωπικά προβλήματα και δεν τον πολύ ενοχλεί, ε, εντάξει. Αλλάζουμε ψυχίατρο. Οκ. Okay. Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στη σχέση μεταξύ ψυχιάτρου και ε, ασθενούς. Έχω μόνο το account, δηλαδή μόνο αυτά που μου γράφει η κοπέλα. Είναι αλήθεια, μου έχει γράψει ξανά για αυτές τις πολύ άσχημες ιστορίες των οικογενειακό της περίγυρο. Η ίδια προστάτευσε την κόρη του αδερφού της, κατάγγειλε την κακοποίηση και έχει στοχοποιηθεί από την υπόλοιπη οικογένεια. Και από τη μάνα της που καλύπτει τον αδερφό της, αλλά και από τα παιδιά της, τα οποία είναι αποξενωμένα προς τη μητέρα τους. Είναι παντρεμένη με έναν νέο σύντροφο, δεν είναι ο πατέρας των παιδιών τη. και φαίνεται ότι προσπαθούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή μεταξύ τους, προσπαθούν να είναι καλά χωρίς όμως αυτό να είναι εφικτό κάθε φορά που δέχονται απειλές, παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα, ξαναλέω, να σταματάμε τα αντικαταθλιπτικά μας ενώ ο γιατρός μας λέει να τα παίρνουμε. Δεν είναι καλή ιδέα να μην νιώθουμε άνετα να κλείσουμε ραντεβού με τον γιατρό μας γιατί ο γιατρός μας έχει κάποια προσωπικά προβλήματα δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα μου λέει η φίλη επειδή μου λέει ότι την έχουν βοηθήσει τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά και ότι έχει βρει τη λύση και οφείλω να πω αυτό που θεωρώ επιστημονικό ορθό ότι αν κάποιο άνθρωπο χρειάζεται αντικαταθλιπτική θεραπεία πρέπει να την παίρνει. Εγώ ίδια προσωπικά παίρνω την αντικαταθλιπτική μου θεραπεία. Η αντικαταθλιπτική θεραπεία που παίρνω, την οποία την έχουμε επιλέξει προσεκτικά μαζί με τον ψυχίατρό μου, ενώ έχω συνεργαστεί με τον ψυχιατρό μου το ώστε να μου δώσει την κατάλληλη αγωγή, δεν μου δημιουργεί ούτε προβλήματα παχυσαρκία ούτε άλλου είδου προβλήματα. Τώρα, αυτό με του εφιάλτε, αρκετοί ασθενεί που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα αναφέρουν ότι θυμούνται πιο έντονα τα όνειρά του, χωρί να σημαίνει ότι απαραίτητο η λήψη αντικαταθλιπτικών προκαλεί εφιάλτη, μπορεί να είναι πιο ελαφρύ ο ύπνο και γι' αυτό να θυμούνται τα όνειρα. Δεν είμαι όμω ψυχοφαρμακολόγο, δεν είμαι ψυχίατρο, δεν είμαι φαρμακοποιό, οπότε δεν γνωρίζω να το απαντήσω αυτό. Πώ κάνουμε ψυχολογική επανεκκίνηση, πώ κάνουμε ψυχολογικό και συναισθηματικό restart. Καταρχά, η φίλη που μου γράφει είναι μια κοπέλα που είναι ξεκάθαρο πω δεν έχει πρόσβαση στη ψυχοθεραπεία δεν έχει ψυχολόγο ώστε να κάνει ψυχοθεραπεία. Κάνει μόνη της προσπάθεια να καταλάβει τον εαυτό της και να καταλάβει και τον κόσμο γύρω της, να καταλάβει τις σχέσεις στην οικογένεια της, να καταλάβει τις δυναμικές. Χαίρομαι που τα βίντεο είναι χρήσιμα σε αυτήν. Χαίρομαι που τη βοηθάνε να αποκρισταλώσει κάποιες εικόνες και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή της. Θα ήταν όμως πολύ όμορφο εάν μπορούσε να κάνει και ψυχοθεραπεία. Ή ακόμη αν μπορούσε να μπει στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής α, που έχουμε εδώ στο κανάλι μα, όπου κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη βράδυ, κάνουμε μια δύο ώρη συνάντηση μέσω Zoom ψυχοεκπαιδευτική. Να είχε κάποια έτσι α, υποστήριξη. Αλλά η ψυχοθεραπεία, η ατομική ψυχοθεραπεία, η προσωπική ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί ακριβώ κάνει αυτή τη διαδικασία, κάνει αυτή την πορεία για να ανακαλύψει τα τραύματά σου να εντοπίσεις τα τραύματά σου και να δεις τι θα κάνεις με αυτά που σου συμβαίνουν, έχοντας ...τη συνεχή υποστήριξη και παρουσία του ψυχοθεραπευτή σου, της ψυχοθεραπευτρίας σου, του ψυχολόγου σου, της ψυχολόγου σου. Ε, πώς κάνουμε ψυχολογική επανεκκίνηση, πώς κάνουμε ψυχολογικό restart. Καταρχάς κόβουμε σχέσεις με τους ανθρωπούς οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από το ψυχοψάξιμο ότι είναι τοξικοί προς εμάς. Δεν μπορούμε να επανεκκινήσουμε ψυχολογικά τη ζωή μας αν συνεχίζουμε να διατηρούμε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ξανά και ξανά ότι είναι τοξικοί προς εμάς και ότι είναι επικίνδυνοι για εμάς. Άνθρωποι που μας απειλούν, που μας απειλούν ότι θα μας βλάψουν σωματικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σίγουρα είναι άνθρωποι που μπαίνουν στην κατηγορία no contact κόβουμε κάθε σχέση. Και επίσης παίρνουμε μέτρα προστασίας και φυσικής προστασίας και ψυχικής προστασίας. Μίλησα με την κοπέλα, λαμβάνει μέτρα σωματικής προστασίας. Έχει απευθυνθεί σε υπηρεσίες οι οποίες οφείλουν να την προστατέψουν. Υπενθυμίζω εδώ πέρα ότι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 15900 στην Κύπρο είναι το 1440 και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό αριθμό για τη βία. Το υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτό και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες. Επίσης, ελπίζω ότι μετά και από τα τελευταία γεγονότα, μετά και από τη σοκαριστική περίπτωση του σφαγιασμού της κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα στην σε μια περιοχή των Αθηνών που έγινε πρόσφατα. Ελπίζω επιτέλους να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη οι απειλές κατά των ευάλωτων προσώπων. εάν δηλαδή μια γυναίκα ή οποιοδήποτε άνθρωπος που βρίσκεται σε ευάλωτη ψυχικά και συναισθηματικά θέση καταγγείλει στις αρχές ότι δέχεται απειλές κατά τη ζωή της, κατά τη ζωή του να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να κινούνται διαδικασίες ώστε να προστατεύεται άμεσα το θύμα ψυχικής βίας και το πιθανό θύμα και σωματικής βίας. Άρα για να γίνει επανεκκίνηση χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε τι κατά συμβαίνει στη ζωή μας, να δούμε τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος που έχουμε στη ζωή μας, να κρατήσουμε συνειδητά αποστάσεις, να πάμε no contact με τους ανθρώπους που μας βλάπτουν και να βάλουμε στόχο, να οραματιστούμε, αλλά και να σχεδιάσουμε βήμα προς βήμα την επανεκκίνηση της ζωής μας και την αλλαγή στη ζωή μας. Πώς γίνεται η επανεκκίνηση, χρειάζεται να δουλέψουμε τα τραυματά μας, να τα, μετά που θα τα συνειδητοποιήσουμε, να τα διαχειριστούμε με σοβαρότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ευαισθησίες, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας απορριθμίζουν συναισθηματικά και πρόσωπα που μας απορριθμίζουν συναισθηματικά, τα οποία θα αποφεύγουμε συστηματικά και επίσης χρειάζεται να χτίσουμε μια ρουτίνα υγιούς ζωής ψυχικά και σωματικά. Για να είναι ένας άνθρωπος καλά, για να έχει καλή ψυχική υγεία και σωματική υγεία, για να έχει ευεξία, πρέπει να κοιμάται καλά, πρέπει να τρέφεται ορθά και υγιεινά, πρέπει να ασκείται και πρέπει να έχει χώρο και χρόνο μέσα στην ημέρα του για να ξεκουράζεται ψυχικά και συναισθηματικά. Εάν η ζωή μας είναι γεμάτη ευθύνες, υποχρεώσεις, άγχη, κόπους και βάσανα και δεν έχουμε χρόνο για να αναπνεύσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την ψυχολογική επανεκκίνηση. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα, έχουν σπάσει τα πόδια του, έχει κάνει εγχείρηση για να μπουν τα πόδια στη θέση τους... Με σπασμένα πόδια πήγε στο νοσοκομείο όπου η ιατρή ή ο ορθοπαι τον έχει περιλάβει, έχει κάνει τις επεμβάσεις που χρειάζεται να κάνει και μετά χρειάζεται σιγά σιγά να μάθει ξανά να περπατάει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ενώ εργάζεται υπερβολικές ώρες και ενώ έχει άγχη και αγωνίες για διάφορα ζητήματα. Όπως ακριβώς όταν αρρωστήσουμε σωματικά, ή χτυπήσουμε σωματικά, χρειαζόμαστε χρόνο και ενέργεια για να μπορέσουμε να επανέλθουμε, έτσι το ίδιο και με την ψυχολογική επανεκκίνηση. Σταματάμε αχρίαστες υποχρεώσεις, αχρίαστες ταλαιπωρίες, σταματούμε να γινόμαστε people pleaser, ανθρώπινο εξυπηρετητή, να εξυπηρετούμε συνεχώ του άλλου, να θέλουμε να ευχαριστούμε συνεχώ του άλλου και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προγραμματίζουμε τι μέρε μα, τα Σαββατοκύριακά μα, τι εβδομάδε μα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε την ηρεμία, το χρόνο και την ησυχία για να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές μας. Και οι πληγές επουλώνονται μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Η άσκηση και ειδικότερα η άσκηση στη φύση μας βοηθάει πολύ στο να αποτοξινωνόμαστε και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βοηθάει πολύ το να ασχοληθούμε με δραστηριότητες οι οποίες μας συνεπέρνουν. Αν σε κάποιον αρέσει ο χορός να ασχοληθεί με το χορό, με το τραγούδι, με τη ζωγραφική, με οποιοδήποτε χόμπι έχει ο καθένας, το να φτιάχνουμε κάτι δημιουργικό που μπορεί να μας βοηθήσει στο να νιώθουμε όμορφα για τον εαυτό μας, όπως είπα και προηγουμένως αποφεύγουμε τοξικές σχέσεις και τοξικές συναναστροφές και βάζουμε στόχο και project την ανασυγκρότηση του εαυτού μας και την ψυχολογική μας επανεκκίνηση. Εύχομαι στη φίλη καλή δύναμη. Η γνώμη μου είναι να αλλάξει ψυχίατρο. Πρέπει να έχουμε ένα ψυχίατρο που όταν το χρειαστούμε να μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού και να μπορούμε να έχουμε τα τακτικά ραντεβού που έχουν οι ασθενείς με τον γιατρό τους και να μπορούμε να συζητήσουμε όλες τις πιθανότητες, αν ένα φάρμακο μας προκαλεί παρενέργειες, να μπορέσουμε να συζητήσουμε την τυχόν αλλαγή του φαρμάκου. Καλή δύναμη σε όσους ψυχοεκπαιδεύονται στο κανάλι μας. Υπενθυμίζω ξανά ότι χρειάζεται και η ψυχοθεραπεία πέρα από την ψυχοεκπαίδευση και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας. Αξίζουμε μια επανεκκίνηση όλοι μας και α δώσουμε στον εαυτό μα την ευκαιρία να το πράξουμε. Και επειδή κάποιοι θα πείτε: Δεν έχω χρόνο, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, μπορούμε να καθίσουμε και να δούμε πόσα πράγματα κάνουμε κάθε μέρα και να αφαιρέσουμε από τη μέρα μα εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν είναι απολύτω απαραίτητα. Κάνουμε πολλά πράγματα για να ευχαριστήσουμε του άλλου, κάνουμε πολλά πράγματα για να έχουμε μια καλή κοινωνική εικόνα, αναλαμβάνουμε πολλέ υποχρεώσει που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις έχουμε, αλλά τις αναλαμβάνουμε λόγω ντροπή ή λόγω people pleasing. Όλοι μας μπορούμε να καθαρίσουμε χώρο μέσα στην ημέρα μας και μέσα στην εβδομάδα μας για να τον αφιερώσουμε στη ψυχική μας ανασυγκρότηση. Μας το εύχομαι.